Στη Βουλή των Ελλήνων μίλησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε εξέλιξη για 43η ημέρα, ο ηγέτης της χώρας αναζητά απεγνωσμένα επιπρόσθετη βοήθεια από τη Δύση, προκειμένου να αντέξει όσο πιο πολύ γίνεται τις επιθέσεις του ρωσικού στρατού. Η ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον με αναφορές στην τελική επίθεση της Ρωσίας στο Ντονμπάς αλλά και στην αποχώρηση των εισβολέων γύρω από την πόλη του Κιέβου. Η Ουκρανία είναι μία από τις ορθόδοξες χώρες που εκχριστιανίστηκε από τους Έλληνες. Στην ουκρανική κουλτούρα και ιστορία θα φανεί πάρα πολύ εύκολα ότι θα χάσουμε ένα μεγάλο κομμάτι της ταυτότητάς μας χάνοντας αυτήν την διάσταση που έφερε η ελληνική κοινότητα, η ελληνική κουλτούρα, ο ελληνικός πολιτισμός. Γι' αυτό είμαστε στενά δεμένοι. Ελευθερία ή θάνατος, έλεγαν οι δικοί σας επαναστάτες. Το ίδιο λέμε και εμείς σήμερα. Αντιμετωπίζουμε την θέληση να καταστραφεί η Ουκρανία και σε αυτήν αντιπαραθέτουμε το ελευθερία ή θάνατος. Πέρα από τη Μαριούπολη, απειλείται η Οδυσσός, ένα άλλο μεγάλο κέντρο του ελληνισμού. Η παρέμβαση Ζελένσκι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο υλοποιήθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Ουκρανός ηγέτης με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την 25η Μαρτίου. Εκτός του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης, στην ομιλία Ζελένσκι παρακολούθησαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήματος Αλλαγής, ενώ απουσίαζαν οι βουλευτές του ΚΚΕ και της Ελληνικής Λύσης. Από το Μέρα 25 παραβρέθηκε μόνο ένας εκπρόσωπος.